καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση. Ονομάζομαι Μαρίνα Σαματζίδου Μπότση και ως κάτοικος του Ελευθερίου Κορδελιού θα ξεκινήσω λέγοντας ένα από τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής μας. Έχει ήδη αναφερθεί. Τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε στην καθημερινότητά μας τη δύσος μηλίπανση της ατμόσφαιρας. Το Ελευθερίο Κορδελιό είναι ένας δήμος που η πρώτη του κατοικοί εγκαταστάθηκαν το 1920 και έπειτα το 1924 και ήταν κυρίως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, αλλά και οικογένειες αρμένικης καταγωγής. Τα επόμενα χρόνια φυσικά ο πληθυσμός αυξήθηκε και στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και άλλες οικογένειες, ανεξάρτητες από εκείνες των πρώτων προσφυγικών ροών. Το 1967, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό, εγκαταστάθηκε η εταιρεία του Τόμ Πάπας, η Έσο Πάπας, η οποία στα επόμενα χρόνια άλλαξε χέρια και μετονομάστηκε σε ΕΚΟ. Αργότερα σε ΕΛΠΕ, την ονομασία δηλαδή που έχει μέχρι και σήμερα. Η περιοχή μας, λόγω της γειτνίας της με τις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου, ήταν πάντοτε επιβαρημένη και οι οσμές ήταν αισθητές κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και τις βροχερές ημέρες. Τα τελευταία όμως 4 με 5 χρόνια η δύσος μηλίπανση στην περιοχή έχει ενταθεί σε σημείο τέτοιο που οι κάτοικοι να έχουν προβλήματα με την υγεία τους, που ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η κατάσταση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αφόρητη, γεγονός που περιορίζει τους κατοίκους στα σπίτια τους. Τους αναγκάζει να κάνουν μεγάλη χρήση κλιματιστικών, διότι η παραμονή τους σε αυλές και μπαλκόνια είναι πολλές φορές σχεδόν ακατόρθωτη. Η αγανάκτηση του κόσμου 3 χρόνια πριν εκφράστηκε στην αρχή δειλά-δειλά, όμως περνώντας ο καιρός ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι μόνο με την διεκδίκηση και την ενεργό δράση μπορούσαν να πετύχουν καλύτερες συνθήκες για την ατμόσφαιρα στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής δημιούργησαν μια ομάδα που με τη δραστηριότητά της και τις πιέσεις που άσκησε έφερε αποτελέσματα που ουδέποτε κανένας άλλος κατάφερε να φέρει. Αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα πρόσφατα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πρώτη φορά να προχωρήσει σε ανακοίνωση για τον άμεσα υπεύθυνο, δηλαδή τον λιπαντή της περιοχής μας, που δεν είναι άλλος από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το συμπέρασμα που βγαίνει, καθώς και το κέντρο της προσπάθειας αυτής, είναι αφενός μεν ότι κατονομάστηκε η πηγή της ρήπανσης και αφετέρου ότι οι πολίτες κατάλαβαν πως πρέπει να παλεύουν για τα δικαιώματά τους και να μην αφήνουν την τύχη τους στα χέρια εκείνων που κινούνται με μόνο γνώμονα τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, αφήνοντας στην άκρη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα της εγκατάλειψης της Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους και όχι μόνο τους κατοίκους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Γιατί η ατμοσφαιρική ρήπανση μας αφορά όλους. Γιατί η εγκατάλειψη των δυτικών συνοικιών επίσης μας αφορά όλους. Μας αφορά ότι δεν υπάρχουν χώροι άθλησης, παιδικές χαρές και χώροι πρασίνου. Η υποβάθμιση της περιοχής μας είναι ένα θέμα καθαρά πολιτικό και έχει χαρακτήρα ταξικό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή αυτή κατοικείται ως επιτοπλίστων από εργαζόμενους, ανθρώπους δηλαδή με χαμηλά εισοδήματα. Ο αγώνας για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων στην περιοχή μας θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα όλων μας. Για μας, για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να είμαι υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θεωρώ πως ως παράταξη εκφράζει τις πεποιθήσεις μου για ένα καλύτερο μέλλον. Όχι τάζοντάς το με τρόπους μαγικούς, αλλά θέτοντας τις βάσεις για αγώνες διεκδίκησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Γιατί μόνο μέσα από αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε όσα μας ανήκουν. Γιατί για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.